τελευταία στιγμή, γιατί νομίζω πως έχει καλή ομάδα η Κέρκυρα που κουβεντιάζαμε και με τον Σάκη Τσιόλη που ήταν εδώ την προηγούμενη εβδομάδα. Αλλά βέβαια και η Λάρισα έχει τη δική τη δυναμική, το καταλαβαίνετε έτσι. Μαζί μας είναι ο Ηλίας Τσιγανόπουλος. Γεια σου, Ηλία. Χαίρετε, κύριε. Τι γίνεται? Μια χαρά, μια χαρά. Τι μας έχεις φέρει? Το Λάρισα Κέρκυρα μόνο. Από... αυτό που θέλαμε. Μπράβο. Για λέγε. Μισή-μισή το πρόγραμμα της Football League. Μισά σήμερα, πέντε παιχνίδια σήμερα, πέντε παιχνίδια αύριο. Το μάτς της ημέρας βεβαίως ήταν στην Λάρισα, πρώτη ήττα. Και μάλιστα εντός έδρας η Κέρκυρα ήταν πολύ καλύτερη και εδώ είναι η πρώτη φάση του αγώνα. Ελάχιστες φάσεις στον πρώτο ημίχρονο. Είχε όμως τον έλεγχο η ομάδα της Κέρκυρα στο πρώτο μέρος και γενικά ήταν καλύτερη, πολύ καλύτερη. Στο 17-1 σουτ του Κόντου πέρασε out και εδώ η φάση στο 35 ο Κρητικός και ο Ζορμπάς ανάμεσα στα δύο center back της ΑΕΛ θα κάνει το 0-1 και οι πανηγυρισμοί βεβαίως ξανά εδώ τον γκολ. Το πρώτο του γκολ φέτος για τον Ζορμπά. Ωραία κεφαλιά. Εδώ έχουμε περάσει το δεύτερο ημίχρονο που είχε σαφώς περισσότερες φάσεις. Προς το τέλος πίεσε πολύ η Λάρισα. Εδώ ο Ζορμπάς πήγε να ευνηδιάσει τον ξενοδόχο, τον ήρωα της περασμένης αγωνιστικής για τους Λαρισαίους. Έσωσε εδώ την κατάσταση και κράτησε το 0-1. Στο 60, εδώ ο Κοτσαβασίλης δεν θα βγει καλά. Ο Αναστασόπουλος θα κάνει ένα σούτ, αλλά η μπάλα θα περάσει εκτός εστίας. Είχε τις ευκαιρίες της η Λάρισα. Πίεσε όπως είπαμε περισσότερο εδώ με το πλάγιο. Στο 75 θα φτάσει μπάλα στον Ουρτάδο. Κατέβασμα ωραίο και σουτ. Αλλά ο Κοτσαβασίλης είναι σε καλή θέση και μπλοκάρει την μπάλα. Εδώ στο 85 μια ευκαιρία της Κέρκυρας ο Φάμπιο για τον Καμπάντα, ο οποίος πέφτει περισσότερο γλιστρά. Θα το δούμε σε επανάληψη. Το μαρκάρισμα του Αναστασόπουλου. Σωστό. Και δεν υπάρχει τίποτα. Γιατί την πρώτη λήψη λες πέναλτι. Όχι. Στο 88, όσο περνάει τα λεπτά, πιέζει πολύ η Λάρισα. Μπουντόπουλο σέντρα Βέρτζο στην κεφαλιά. Out, είχαμε 8 λεπτά καθυστέρηση. Είχαμε αρκετές διακοπές για τραυματισμούς. Εδώ στο πρώτο, στο δεύτερο λεπτό της καθυστέρησης, ο Μαρουκάκης μάλλον πρέπει να είναι σε θέση offside, αλλά ο επόπτης, ο βοηθός διαιτητή δεν έδειξε τίποτα. Δεν σήκωσε τη σημαία του. Ο Μαρουκάκης περισσότερο ίσως ευνηδιάστηκε κεφαλιά από πολύ καλή θέση έξω. Στο 93, αυτό το φάουλ του Αναστασόπουλου πάνω στον Φάμπιο, θα το δούμε σε replay. Είναι η δεύτερη κίτρινη κάρτα και η Λάρισα θα μείνει με 10 παίκτες πολύ αργά βέβαια. Εδώ το φάουλ και αποβολή. Και στο 97 από το κόρνερ του Μπουντόπουλου, ο Μπόγιοβιτς απευθείας δεν κατάφερε να νικήσει και έτσι παρέμεινε το 0-1. Μια πολύ μεγάλη νίκη. Τεράστια νίκη βέβαια. Για την Κέρκυρα, η οποία Κέρκυρα την φέρνει. Θα δούμε και την βαθμολογία και όλα τα αποτελέσματα. Βλέπετε εδώ πώς πανηγυρίζουν. Εδώ είναι λοιπόν τα αποτελέσματα. Λάρισα Κέρκυρα 0-1. Κισαμικός Ολυμπιακός Βόλου 0-1. Μεγάλη νίκη στην Κρήτη και για τον Βόλο. Αχαρναϊκός Τρίκαλα 1-2 στον Πόντο πλέον μείωσαν τα Τρίκαλα από την Λάρισα. Αλλά μία αναγέννηση Καρδίτσας 2-1 με πολλά παράπονα η ομάδα της Καρδίτσας. Πανελευσυνιακός 1-0 στο ντέρμπι των Ουραγών της Ζάκυνθο. Και αύριο Αγροτικός Αστέρας Απόλλων Αθηνών, Χανιά Πανσεραϊκός Καλυθέα Εργοτέλης και Παναχαϊκή στο ντέρμπι της Αχαΐας στον Πανεγιάλιο. Βαθμολογία Λάρισα 24, Τρίκαλα 23, Κέρκυρα μείωσε στους 3, 21 βαθμούς. Ο Απόλλων με ένα παιχνίδι λιγότερο, οι ομάδες που έχουν τον αστερίσκο παίζουν αύριο. Απόλλων 19, Ολυμπιακός Βόλου 17, Λαμία 16 μαζί με την αναγέννηση Καρδίτσας, Παναχαϊκή 15, Καλυθέα 14. Όσο έχει και ο Κισαμικός και τα Χανιά, Αγροτικός Αστέρας 12, Εργοτέλης και Αχρονοϊκός με 11, Πανσεραϊκός 10, Πανεγιάλιος 9, όσους και η Ζάκυνθος και ο Πανελευσυνιακός έφτασε τους 6 βαθμούς.